7. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλη μια νέα εβδομάδα είναι ήδη στον αέρα. Άλλες περίπου να πω 7 ημέρες, δηλαδή τώρα δεν βάζω και τη σημερινή γιατί έχει φύγει αρκετά. Άλλες 7 ημέρες αυτής της εβδομάδας για μοναδικά πραγματικά γυρίσματα αλλά και μοναδικές προτάσεις μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα έχω μια εκπομπή με πάρα πολλούς καλεσμένους, πάρα πολλούς συνεργάτες, πάρα πολλά όμορφα και διαφορετικά θέματα και θέλω να τα προλάβω όλα. Έτσι για να σας κάνω ένα γρήγορο summarize δηλαδή, τι πρόκειται να δείτε στη σημερινή εκπομπή, σε τίτλους όπως το λέμε. Σήμερα λοιπόν η συνεργάτηδά μου, η Σίλια, η Κατραλή που είναι εδώ κοντά μας από την 7η Τέχνη, η Μαρία Κατσουλέρη που είναι εδώ κοντά μου από την ιατρική στήλη της εκπομπής και τη συμβουλευτική. Αμέσως μετά η μοναδική ανταλεούση με τα ζώδια της εβδομάδας. Και βεβαίως και δύο καταπληκτικοί καλεσμένοι και για τον κόσμο των ζώων, όπου θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για τους μικρούς μας φίλους, για τις τροφές τους, για το πώς πρέπει να τρέφονται κτλ. Αλλά μια και οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν ποια είναι η κατάλληλη τροφή για αυτούς, σήμερα και οι μεγάλοι μας φίλοι, και δι' οι γυμνασμένοι ή αυτοί που γυμνάζονται, θα μάθουν από τον καλεσμένο μας, όπου με αυτό το θέμα και θα ξεκινήσω, γυμναστική και διατροφή, συμβουλές διατροφής και γυμναστική, τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε, αλλά και κατά πόσο δεν πρέπει να ξεπερνάμε το μέτρο. Πάω λοιπόν να καλωσορίσω τη Σίλια Κατραλή που είναι εδώ κοντά μου. Γεια σου, Σίλια. Που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με πολύ ωραία πρόταση από την 7η Τέχνη. Θα μου πεις τι έχεις ετοιμάσει. Μαρία Κατσουλέρη εδώ κοντά μου από την ιατρική στήλη. Δημήτρης Βουγιούκας εδώ κοντά μας. Ένας αθλητής διακεκριμένος κατά 40 τουλάχιστον αγώνες. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γυμναστής στο επάγγελμα, επίσημος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και βεβαίως και σύμβουλος διατροφής, που σήμερα έχουμε έτσι σαν πρώτη ματιά να αναλύσουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, είσαι καλά, σε βρίσκω power. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Πόσα χρόνια περίπου η γυμναστική είναι η καθημερινότητά σου, είτε είναι κολύμβηση, κοπηλασία και bodybuilding και στο οποίο έχει πάει και σε όλο γενικό γύρω στα 45 χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο δεν σε κούρασε ποτέ, έτσι δεν είναι? Καθόλου, καθόλου. Είναι τρόπο ζωής τελικά αυτό? Ναι, βέβαια. Είναι τρόπο ζωής, ε? Βέβαια. Μέσα από τη γυμναστική τελικά παίρνουμε δυνάμεις και ανανεωνόμαστε? Πάντοτε. Γιατί γίνεται ανανέωση των κυττάρων. Πρέπει μεταξύ του γυμναστηρίου να καθόμαστε κάποιες ώρες. Δηλαδή και κάποιες μέρες πιθανόν. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μέρα γυμναστήριο? Όχι. Γιατί δεν αφήνουμε το σώμα να αναρρώσει και να διαπλαστεί ομοίως. Ο Δημήτρης ο Βουγιούκας, ένας άνθρωπος ο οποίος, κοιτάζοντας το βιογραφικό του, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μου, είδα πραγματικά 40 μοναδικές διακρίσεις. Θέλω λίγο να μου πεις οι διακρίσεις που για σένα, στο πέρας των χρόνων, ας πάνε και 30 χρόνια πίσω, πραγματικά σε καθιέρωσαν και πραγματικά ήταν για σένα από αυτό το σκαλοπάτι εδώ και εδώ. Ναι, με καθιέρωσαν γιατί αυτό μου έδωσε ένα βήμα για να ανοίξω γυμναστήρια. Είχα παλιά γυμναστήρια, τα body top στο νέο κόσμο, τα μεγάλα. Mm-hmm. Τα οποία τώρα εντάξει δεν τα έχω, αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι σαν personal trainer. Απαντάω σε ένα μήνυμα εδώ. Με ρωτάνε λοιπόν ποια διάκριση για σένα ήταν αυτή που αν το θέλεις άφησε ιστορία, άφησε εποχή. Δηλαδή από όλες τις διακρίσεις, ποια διάκριση για σένα πιστεύεις ότι ήταν αυτή που σε αναβάθμισε ραγδαία, όπως το λέμε? Η έκτη στον Ευρώπη, στο Ευρώπη. Mm-hmm. Ήτανε ποια χρονιά? Ήτανε το 86. Το 86, μάλιστα. Μετά από εκεί... Τώρα είμαι 54 ετών. Ναι, εντάξει, άστα που δεν σου φαίνεται. Γιατί το λες, παιδάκι μου, αυτό το πράγμα? Δεν σε κάνει γυμναστική? Η γυμναστική, εμένα μου το λες αυτό τι κάνει. Εμένα μου λες τι κάνει η γυμναστική. Και όσον αφορά αυτό που είπε πριν ο Αλέξανδρος και απαντήσατε, λέτε ότι κάθε μέρα δεν πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Εγώ από ό,τι θυμάμαι τον Αλέξανδρο από το σχολείο που μας είχε συμμαθητές, θυμάμαι ότι από κάποια στιγμή και μετά είχε πάθει αιμονή. Δηλαδή κάθε μέρα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια το κάνει 2-3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή με το πέρας των χρόνων. Πρέπει να αφήνουμε μία μέρα, δηλαδή μία μέρα γυμναζόμαστε, μία μέρα κάνουμε κράτη. Μάλιστα. Για να μπορεί το σώμα να μπορεί να έχει δυνάμεις και να μπορεί να ξαναγυμναστεί την άλλη μέρα. Όταν κάνουμε κάθε μέρα δεν μπαίνει η διάπλαση, δεν αναπτύσσεται ο μυς καθόλου. Κάποια στιγμή ο μυς αρχίζει μάλιστα και αντίθετα. Ξέρεις, βλέπω πολλά νέα παιδιά στο γυμναστήριο, όπου τρελαίνονται και όταν αρχίσουν λίγο και πάρουν λίγα κιλά, όταν αρχίσουν λίγο έτσι και ανεβάσουν λίγο τη μυϊκότητά τους και τον μυϊκό ιστό, αρχίζουν και τρελαίνονται και σου λένε ότι, ξέρεις κάτι, εγώ θα έρθω και το απόγευμα. Πρέπει να καταλάβουν ότι η υπερβολική γυμναστική
εκεί αρχίζει και συρρυκνώνει το μη αντί να τον διαπλάθει και να τον επεκτείνει. Σωστά. Πάμε λίγο να μου πεις ο σύμβουλος διατροφής τι γίνεται με τη διατροφή και τη γυμναστική. Ναι. Λένε ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι κατά το 80% ενός καλού αποτελέσματος γυμναστικής και σωματικής διάπλασης δεν είναι τόσο η εξαντλητική γυμναστική όσο η διατροφή. Σωστά. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Πόσο εξαντλητικά πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας? Ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουν το πρώτο πράγμα που έχουν όλοι οι Έλληνες, γιατί και εγώ Έλληνας είμαι, έχουν τον εγωισμό. Μπαίνουν μέσα στο γυμναστήριο και νομίζουν ότι θα τραβήξουν τα κιλά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάνουμε σωστή προπόνηση, σωστή διατροφή, να περπατάμε πάρα πολύ, για να μπορούμε να είμαι σε μια ευθεία το σώμα. Ο ύπνος πόσο βοηθάει την διάπλαση και ανάπλαση του σώματος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρέπει να κοιμόμαστε τουλάχιστον το 8 ώρες. Αυτό είναι συνεχόμενο ή κάποιος ο οποίος, ας πούμε, δουλεύει νύχτα? Και όμως έχω δει και ανθρώπους που δουλεύουν πολύ νύχτα και όμως ακατεβαίνουν και σε αγώνες και βγαίνουν και με πολύ καλή διάκριση. Μπορεί να αναπληρωθεί ο νυχτερινός ύπνος με το μεσημέρι μόνο ή με το πρωί? Όχι. Δεν αναπληρώνεται. Το έχουμε πει αυτό. Ο νυχτερινός ύπνος δεν αναπληρώνεται και πρέπει να είναι 8 ώρες για να μπορεί το σώμα να είναι σε μία ηρεμία για να μπορεί να ανταπεξέλθει την άλλη μέρα στις προπονήσεις του. Η εξαντλητική διατροφή, δηλαδή η μονοπρωτεϊνική, το να παίρνει κάποιος μόνο να πίνει, να βγάζει τελείως τον υδατάνθρακα και να βάζει μόνο πρωτεΐνη ή μετά να μπιμπάρει με υδατάνθρακα, σε κάποιους όταν είναι, αν το θέλει, σε περίοδο που πρέπει να πάνε αγωνιστική, επιβάλλεται και εξυπακούεται. Ναι. Όμως κάποιοι γίνεται τρόπο ζωής, γιατί θέλουν να είναι μέσα στις φλέβες, χειμώνα-καλοκαίρι, 12 μήνες το χρόνο. Από το θέμα της υγείας επιτρέπεται αυτό? Όχι. Ειδικά η εξαντλητική διατροφή. Βλέπεις ανθρώπους και κοπελίτσες, ειδικά κοπελίτσες, που μπορεί όλη μέρα να είναι με ένα τοστάκι, μπορεί να λέω και πολύ, μπορεί να είναι με μία σαλατούλα και να χτυπάνε στο γυμναστήριο τρελές ώρες και μετά να είναι με μία ζαλάδα. Και πέραν από αυτό, θα μας πει και ο κύριος από εδώ που γνωρίζει είναι του χώρου, ότι οι εξετάσεις μας μόνο, που θα κάνω μία εκπομπή για τις εξετάσεις και τι μπορούν να δείξουν οι αιματολογικές εξετάσεις στο πέρας, οι εξετάσεις μόνο εκεί θορυβούνται και καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει στραβά. Από την εξαντλητική διατροφή, τι μπορεί ουσιαστικά να επιβαρυνθεί ή να χαλάσει όσον αφορά τον οργανισμό μας, τη λειτουργία του οργανισμού μας? Τελειώνει, παθαίνει ζημιά το πάγκρεας από την πολλή κούραση. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί την άλλη μέρα να ανταπεξέλθει ο οργανισμός. Θέλει ξεκούραση μία μέρα, την άλλη μέρα προπόνηση. Δηλαδή, εγώ συνιστώ 3 φορές τη βδομάδα προπόνηση. Η προπόνησή μας πρέπει να είναι. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατεβαίνει αγώνες. Ναι, σαφώς. Έναν άνθρωπο που κατεβαίνει αγώνες πάρα κάθε πολύ μέρα. Καλά, και ο οποίος θέλει να έχει μία πολύ καλή σωματική διάπλαση. Αυτό. Νομίζω αυτό. Ότι αν κατεβαίνει και σε αγώνες και έχει κάποιο σπουδαίο γεγονός μπροστά του να κάνει, να διαπράξει, και αναγκαστικά τρώει και είναι σωστά. Και η διατροφή του και ώρες που κοιμάται. Όταν κατεβαίνει αγώνες, κάναμε και 2 φορές προπόνηση. Κάναμε και το πρωί, κάναμε και το απόγευμα. Σε μία καθημερινή βάση βοηθάει κάποιον να χωρίζει την προπόνηση του στα δύο. Ναι. Δηλαδή να παίζει το πρωί π.χ. στήθος και το απόγευμα δικέφαλα. Ναι, μπορεί. Από το να τα παίξει όλα μαζί. Γίνεται, ναι. Γίνεται. Είναι πιο καλύτερο αυτό. Mm-hmm. Τα διαχωρίζεις κιόλας και αναπτύσσονται και σε μεγάλη επικοινότητα ομείς. Μάλιστα. Πόσο καιρό μπορεί κάποιος σε φυσιολογικά στάδια και συνθήκες να δει αποτελέσματα πάνω στο κορμί του? Εγώ κατά κοινό μέσο όρο, γιατί κάνεις και personal σε πολύ κόσμο, ναι. Δεν αναπτύσσονται όλοι το ίδιο. Όχι. Κάποιος μπορεί να υστερεί στην πλάτη, κάποιος μπορεί να υστερεί στα δικέφαλα, ναι. Κάποιος μπορεί να υστερεί στα πόδια. Σε μια κοινή βαθμίδα, πόσο καιρό κάποιος χρειάζεται για να δει διαφορά στο σώμα του, αφού ακολουθήσει τις συμβουλές σου και ακολουθήσει το σωστό πρόγραμμα? Και όχι βέβαια μόνο με τη διατροφή. Ο καθένας έχει το δικό του. Ο καθένας έχει το δικό του το σχήμα, το γεννητικό του που λέμε. Άλλος είναι ανοιχτός, άλλος είναι μικρός, είναι αυτό. Εγώ πάντως, όταν θα πιάσω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδύνατος, ή κοπέλα ή ό,τι είναι και αυτό, μέσα σε 3 μήνες δεν είναι οδύνατο. Άρα αρχίζει το αποτέλεσμα και φεύγει. Βέβαια. Και φαίνεται. Τα αποτελέσματα συνήθως έρχονται και φεύγουν. Οι περισσότεροι σου λένε, α, φούσκωσα, αλλά τώρα 10 μέρες, επειδή δεν πηγαίνω γυμναστήριο, έφυγε πάλι αυτό. Ή έτυχε κάτι και από την πολλή δουλειά σταμάτησα για 1,5 μήνα και τα χάσα όλα. Αυτό οφείλεται μήπως στο ότι έχουμε κάνει πολύ γρήγορη διάπλαση, αέρας που λέμε, και όχι από μέσα, σιγά σιγά το μη, και να για να αρχίσει να τριγωνίζει το σώμα. Και ναι. Κατευθείαν αυτό ξαπ, είναι σαν ένα μπαλόνι, το φουσκώνεις, ναι. Του κάνεις μια έτσι, ξαναξεφουσκώνει. Ναι.
Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα για σένα που βλέπεις σε πολλά γυμναστήρια, οι άνθρωποι που ασχολούνται μόνοι τους, οι άνθρωποι που δεν ρωτάνε τον ειδικό, οι άνθρωποι που δεν ρωτάνε κανέναν και μπαίνουν και αρχίζουν και κάνουν και κάνουν και ό,τι τους δώσουν παίρνει. Εγώ σε πολλά γυμναστήρια που πηγαίνω και βλέπω, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, δεν βλέπω να γυμνάζονται σωστά οι άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά του εξωτερικού, είστε πιο σκληροπυρηνοί? Γιατί έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αμερική, στο εξωτερικό. Δεν έχουμε τον εγωισμό έξω στην Αμερική που ήμουνα. Δεν υπάρχει εγωισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνουν και με μικρά βαράκια, γραμμάρια. Ναι. Να κάνουν σωστή την κίνηση. Σαφώς, μα αυτό δεν είναι το παν. Η σωστή κίνηση είναι το στάνταρ σε ένα bodybuilder. Ναι. Και όποιος κάνει, δηλαδή, ό,τι και άθλημα κάνουμε, πρέπει να γυμναστούμε πρώτα, να κάνουμε βάρη και μετά να μπούμε σε box, σε πυγμαχία, σε καράτη, σε αυτό. Πρέπει να γίνει η βάση πρώτα. Για να κρατήσει το σώμα. Να διαπλαθεί και να χτιστεί. Και σιγά-σιγά να χτιστεί. Ποιες είναι εκείνες οι. Να το πω ουσίες, να το πω συστατικά, να το πω διατροφικές συνήθειες που απαραίτητα για κάποιον που γυμνάζεται είτε κάνει fitness, είτε κάνει bodybuilding, είτε κάνει kickboxing, είτε κάνει κοπηλασία, οτιδήποτε, ναι, δεν πρέπει να λείπουν από το καθημερινό του διατροφολόγιο. Ναι. Πες μου 5 πράγματα, σαν έτσι μικρά tips, που δεν πρέπει να λείπουν από την καθημερινότητα που βοηθάνε την υγεία, τη γυμναστική, αλλά και γενικότερα το σώμα. Την αμαξία, ναι, γενικώς. Σαφώς. Η πρωτεΐνη είναι πρώτο. Mm-hmm. Που, η πιο αγνή πρωτεΐνη, δεν μιλάμε για σκευάσματα. Μια μέρα θέλω να κάνουμε ένα θέμα για αυτό και την άποψή σου. Θέλω όμως να μου πεις το εξής. Η πρωτεΐνη είναι το πρώτο. Από ποια στοιχεία όμως πρέπει ουσιαστικά να παίρνουμε περισσότερο την πρωτεΐνη? Από κοτόπουλο, κρέας. Mm-hmm. Κρέας, μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι, ποτέ χοιρινό. Γιατί όμως η υπερβολική, αν το θέλεις, ποσότητα μοσχαριού πολλές φορές δεν κάνει πολύ καλό, όπως διαβάζω στις διάφορες έρευνες? Όχι, δεν τρώμε πολύ. Τρώμε όσο είναι η παλάμη μας. Αυτό εδώ είναι το κρέας, εδώ πέρα είναι οι υδατάθρακες και από εδώ είναι τα λίπη. Μάλιστα. Δηλαδή πάμε 40, 30, 20. 20. 40, 30, 30. Συγγνώμη, πρέπει να έχουμε και λιπαρά στην καθημερινότητά μας? Βέβαια, μα γι' αυτό λέω. Πρέπει να υπάρχει το ελαιόλαδο, που είναι το πρώτο. Το καλό λιπαρό. Το καλό το λιπαρό. Ναι, το λιπαρό, το ελαιόλαδο που λέει, είναι το καλό λιπαρό. Δεν μιλάει για λιπαρό. Γι' αυτό σου λέει κατευθείαν όχι στο χοιρινό. Γιατί το χοιρινό κρέας έχει πάνω λίπος. Είναι το κακό λιπαρό αυτό. Είναι το κακό είναι το μαγειρεμένο. Τρανς που λέμε. Είναι το τρανς, ναι, είναι το κακό μαγειρεμένο. Το καλό δεν λιπαρό πρέπει να υπάρχει στον οργανισμό για να λειτουργεί πιο σωστά και το έντερο. Να δουλέψει και ο καλά, είναι βέβαια, ναι. Από το θέμα της υγείας. Πέραν από την υπερκόπωση και το πάγκρας που είπες πριν, υπάρχουν, πώς θα το πω τώρα, μικρά προβληματάκια που μπορεί να προκληθούν όταν κάποιος τρώει π.χ. μόνο κοτόπουλο με πατάτα βραστή για 20 μέρες, όταν τρώει άλλος μόνο μαρούλι με τόνο για 10 μέρες. Ναι, υπάρχουν πρόβλημα, γιατί δεν τρώει σαλάτες, πρέπει να τρώμε και σαλάτες. Ναι. Τα μέταλλα, πώς, άμα δεν πάρει μέταλλα, πώς θα αναπτυχθεί το σώμα και πώς θα κάνει λιποδιάλυση όταν θέλει να τον αδυνατήσω? Mm-hmm. Πρέπει να φάει τη σαλάτα. Η σαλάτα είναι το παν. Αν πάμε να μου βγάλεις ένα διατροφολόγιο για έναν υγιή άνθρωπο που απλά γυμνάζεται, δεν κατεβαίνει σε αγώνες, που θέλει να διατηρήσει τον όγκο του, τα κιλά του, τη φυσική του κατάσταση αλλά και την υγεία του. Πάμε να μου πεις από το πρωί ένα φυσιολογικό, ωραίο διατροφολόγιο που μπορεί κάποιος να τρώει και να μην λείπει τίποτα από τη διατροφή του και ούτε να πεινάει όμως. Ναι. Ούτε να φτάνει 7 και να τον πιάνει τρέλα. Ναι. Λοιπόν, τι θα βάζαμε? Ξεκινάμε με ένα πρωινό. Ναι, το πρωί. Ένα ποτήρι πορτοκάλι, χυμό, εντάξει. Μετά ένα τόστ, το οποίο θα είναι μεγαλοπούλα και τυρί. Ωραία, light σε αυτά. Ναι, αλλά το ψωμί ολικής αλέσεως. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Και μετά θέλω μία πολύ βιταμίνη να πιει. Ωραία. Για πρωινό. Σε πιάνω τα ψήλια αυτά το πρωί. Για τίποτα σένα δεν προλαβαίνεις τίποτα εσύ. Λοιπόν, τίποτα. Πάμε λίγο πιο μετά. Δεκατιανό. Mm-hmm. Δεκατιανό. Όταν λέμε δεκατιανό, δεν πρέπει να πεις. Αν κάποιος λέει σηκώνεται 10, θα το κάνει αυτό στις 12, ας πούμε. Ναι. Εγώ βάζω. Μετά από 2 ώρες, 2,5. Ναι, εγώ βάζω. Εγώ σε μια μέρα βάζω 5 γεύματα. Mm-hmm. Τα οποία είναι μικρά. Γιατί όσο πιο μικρά κάνουμε, τόσο πιο πολύ διαφορά βλέπουμε στο σώμα μας. Και τόσο πιο πολύ τα καίει ο οργανισμός. Και τα καίει και ο οργανισμός και είναι και η αντιγύραση. Χτυπάμε την αντιγύραση. Μάλιστα. Δεν αφήνουμε το σώμα να γεράσει. Οπότε στο δεκατιανό τι τρώμε? Στο δεκατιανό τρώμε, μπορούμε να φάμε 5 αμύγδαλα και ένα ποτήρι γάλα. Μάλιστα.
Με χαμηλά λιπαρά. Χαμηλά, 2%. 2. Όχι όμως και το 0. Όχι, όχι. Αυτό. Πάντα αυτό πρέπει το να υπάρχει. Με το 0 μας. Δεν πρέπει να υπάρχει ποτέ στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί βλέπεις κάτι ανθρώπους και λένε light τελείως. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και είναι και πολύ μεγάλο λάθος που έχει βγει αυτό. Ναι, σωστά. Όλο. Ναι, και λένε ότι πολλοί με τα 0% ότι έχουν βγει και διάφορες έρευνες ότι τελικά είναι και κακό από το να κάνει καλό. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ναι. Πάμε στο κυρίως γεύμα μας, στο μεσημέρι. Κυρίως γεύμα. Το μεσημέρι θα βάλω μία μερίδα κοτόπουλο, μία σαλάτα εποχής. Ωραία. Με το λαδάκι της, φαντάζομαι. Με το λαδάκι της, ναι, η οποία θα είναι μία κουταλιά της σούπας, όχι παραπάνω. Ωραία. Εντάξει. Θα βάλουμε λεμόνι. Που κάνει πολύ καλή λιποδιάλυση. Πάρα πολύ καλή. Και θα βάλουμε και μία φέτα ολικής αλέσεως. Mm-hmm. Και θα το συμπληρώσουμε ή με ρύζι, το κοτόπουλο, ή με πατάτες φούρνου. Πατάτες φούρνου, αν θέλουμε να είναι μαγειρευτό, ναι, εννοείς. Το τηγανιτό είναι μηδέν. Για μένα δεν υπάρχει τηγανιτό. Έτσι κι αλλιώς νομίζω τα τηγανιτά χάνουν λίγο και τη γεύση. Ναι. Αμέσως μετά. Μετά θα ξεκουραστούμε για να πάμε στο απογευματινό. Το οποίο το απογευματινό αποτελείται από μία μπανάνα και δύο ξηρούς καρπούς. Η μπανάνα λένε ότι σε καθημερινή βάση όμως είναι λίγο λιπαρή. Όχι, αφήνει... έχει κάλιο. Όχι, δεν είναι λιπαρή. Έχει ποτάσιο και έχει και κάλιο. Και βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί προτιμούν πιο πολύ το μήλο. Έχει το μαγνήσιο η μπανάνα και βοηθάει πάρα πολύ να ηρεμεί τα αγκεία του σώματος. Άρα μία μπανάνα την ημέρα μπορεί κάποιος. Βέβαια. Κάνει καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μπορεί να το κάνει και τηγανίτα. Εγώ το κάνω τηγανίτα. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ναι. Ναι. Κάνω μία μπανάνα και παίρνω και ένα αυγό και το κάνω τηγανίτα σε δευτερόλεπτα. Το μήλο σε σχέση με την μπανάνα, το πράσινο ή το κόκκινο. Και αυτό είναι καλό γιατί ένα μήλο την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα, λένε. Είναι τι στάνταρ λέτε, αυτό. Για την τηγανίτα. Ναι, γιατί... Γίνεται πάρα πολύ, είναι σε μια κρέπα. Ναι. Είναι σε μια κρέπα. Ναι. Μπανάνα. Και το βράδυ, καταρχήν το βραδινό μας μέχρι τι ώρα πρέπει να είναι. Το κάνω την μπανάνα μαζί με το αυγό για να μην βάλω αλεύρι, το οποίο το αλεύρι με σκοτώνει. Άσπρα δεν τρώω αλεύρι ούτε ποτέ. Ούτε αλεύρι ολικής χρησιμοποιείται. Όχι, θεωρείτε... μόνο ολικής, αλλά δεν βάζω. Στην μπανάνα τη θέλω έτσι. Ναι. Θέλω λάι, θα την ευχαριστηθώ. Και από πάνω μελάκι, με καρύδια. Ναι, και που κανέλα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι και πολύ, και κανέλα. Και πολύ ενεργειακό. Και δηλαδή μετά από αυτό και γυμναστήριο να πας, έχεις πάρα πολύ φουλ ενέργεια. Πάρα πολύ. Και αμέσως μετά πηγαίνουμε στο βραδινό. Στο βραδινό. Το βραδινό μέχρι τι ώρα πρέπει να είναι ουσιαστικά. Το τελευταίο γεύμα, εμένα το δικό μου, είναι 8 η ώρα. Μάλιστα. Εγώ αν φάω στις 8 μέχρι τις 12 θα έχω κατεβάσει άλλα 5 ντουλάπια ή θα έχω κατεβάσει το σπίτι. Λοιπόν, αλλά μην κρίνετε από μένα που με βλέπετε και στο γυμναστήριο και έρχομαι με την μπουγάτσα και μου λέτε καλά αυτά τρώσω όλη μέρα και σου λέω είναι η τρίτη. Εσείς πάντως έχετε πάρα πολύ καλή διάπλαση, ναι, το κοπεί αυτό. Είναι ίσως το φυσίκ μου έτσι, δεν ξέρω, μπορεί να ο οργανισμός μου να τα κάνει αυτό. Διάλυση και αυτοολιπόληση μόνος του. Και σας έχει περιποιήσει ο Θεός με ωραία διάπλαση. Αυτό ανοιχτή. Είναι θέμα πώς γενετικό. Το γενετικό του. Γενετικό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και θέλω μια άλλη φορά να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις το εξής, και πώς κλείνουμε το βράδυ, ή στις 8 στις 9. Το βράδυ μπορούμε να φάμε ένα μήλο με ένα γιαουρτάκι. Απλά. Μπορείς εσύ μπορείς να φας μήλο γιαουρτάκι με όλη αυτή τη διάπλαση και να πέσεις για ύπνο. Όχι, το βράδυ πίνω μία πρωτεΐνη. Α, καθαρή. Ναι. Και κοιμάσαι άνετα, δεν σηκώνεσαι 3 ώρα και να τρως τα ντουλάπια. Όχι, όχι, γιατί το καλά, βράδυ. Εγώ... Το βράδυ πίνω και το μαγνησιό μου για να μπορώ να ηρεμήσω το σώμα μου όλο. Βέβαια. Να ξεκουραστεί. Μα έχει κάνει όλη μέρα αυτή τη διατροφολόγια. Γι' αυτό λέει ο άνθρωπος, κάθε 2-3 ώρες πρέπει να φροντίζουμε τον οργανισμό μας. Να δίνουμε αυτά που χρειάζεται. Ναι, γι' αυτό μετά του φτάνει και του περισσεύει αυτό που θα φάει. Εγώ που το έχω ακολουθήσει αυτό που λέει, είχα πάει 59 κιλά κάποια στιγμή. Τώρα είμαι 70, δηλαδή στην ουσία. Αυτό που συνιστώ σε ανθρώπους που δεν γυμνάζονται. Αυτό που συνιστώ σε ανθρώπους που δεν γυμνάζονται, να τρώνε κάθε 4 ώρες. Μάλιστα. Για να μην κάνουν ποτέ στομάχια και να μην έχουν ατσούμπαλο σώμα. Αυτοί όμως που γυμνάζονται, θέλω κάθε 3 ώρες να τρώνε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι όμως πάνω σε αυτό που λέει: οι άνθρωποι που γυμνάζονται και όχι. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να μην γουστάρω τη γυμναστική που παρά αυτά θέλω να τη βάλω στο πρόγραμμά μου. Και να θέλω να κάνω μόνο διατροφή. Πάντα αυτά τα δύο, γυμναστική διατροφή, πάνε μαζί ή μπορούν να πάνε και χώρια. Πάνε μπορούν μαζί. Να πάνε μαζί για να έχουν το αποτέλεσμα. Βέβαια. Αν πάνε χώρια, απλά μπορεί να είσαι αδύνατη, αλλά μπορεί να έχεις ένα κρυωμένο σώμα. Η Σίλια μπορεί να μην θέλει ανάγκη γυμναστικής, θα θέλει μόνο διατροφής. Βασικά θέλει ανάγκη να πάρει κάτι, να πάρει κιλά. Η Σίλια θέλει σύσφυξη. Η Σίλια είναι όλη κούκλα. Σύσφυξη, τίποτα. Ναι, μόνο αν θέλει να πάει για τη σύσφυξή της και για το δέρμα της, για το κορμί της. Δεν κάνω 5 γεύματα, κάνω 25 γεύματα. Αλλά μικρά. Θέλω λίγο να...
Δεν φεύγεις, θα φύγουμε μαζί στο διάλειμμα, μένεις λίγο να ακούσεις λίγο. Θέλω να πούμε ότι ο Δημήτρης Βουγιούκας θα είναι ξανά κοντά μας πολύ σύντομα και την επόμενη εβδομάδα για να μας πει και να μας δείξει πράγματα που αφορούν το personal trainer. Στα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να βρείτε την επικοινωνία μαζί του ως personal trainer και ως σύμβουλος διατροφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά και να πούμε. Πολύ. Πριν φύγεις, εσύ μας έμαθες για διατροφή και γυμναστική. Η Σίλια Κατραλή, πριν να αποχωρήσει, θα μας πει για μια καινούργια κυκλοφορία. Τι έχεις ετοιμάσει? Θα δούμε ένα βίντεο με τα εφέ. Έγινε ένα αφιέρωμα στα εφέ που χρησιμοποιούνται στο Mindhunter, που είναι η καινούργια σειρά του Netflix που έχει γίνει γενικά λίγο πάταγος, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Όχι, είναι εγώ δεν την έχω δει. Είναι μια σειρά που χρησιμοποιεί κάποια εφέ της Adobe, σχετικά καινούργια σε τεχνολογίας και οπτικής, που είναι, ας πούμε, που είναι αξιοπρόσεκτο, γιατί δεν γυρίζονται οι σκηνές πάνω από μία φορά. Παίρνουν τις καλύτερες λήψεις από τον έναν ηθοποιό, τις καλύτερες λήψεις από τον άλλον ηθοποιό και κάνουν μια σκηνή. Α, τι ωραίο. Με μοντάζ, γίνονται όλα μοντάζ. Άρα, δηλαδή εννοώ ότι είναι όλο ένα μονταρισμένο. Ναι, ναι, θα δούμε και όλα τώρα στο που δεν λένε πάμε και ξαναπάμε. Όχι. Πολύ ωραίο. Γίνονται όλα γλιτώνουν. Γιατί έχει και μια φυσικότητα όμως αυτό, Σίλια. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, μέσα από ένα τέτοιο πλάνο, βγάζεις και τη φυσικότητα κάποιων πραγμάτων. Δεν είναι ξαναδουλεμένα που να το βλέπεις τελείως ψεύτικο. Όχι, είναι και η σειρά που το σηκώνει για τα συγκεκριμένα εφέ είναι μια νέα τεχνολογία. Σίγουρα είναι καθοριστικό για μετέπειτα, ας πούμε, ταινίες και σειρές που θα γίνουν. Δηλαδή, όλος ο ντόρος έχει γίνει γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί το έχουν πλέον δημοσιεύσει. Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο που λένε ακριβώς πώς το κάνουν αυτό μέσω μοντάζ καθαρά και μόνο. Δηλαδή, έχω εγώ το κειμενό μου, σαν ηθοποιός. Ναι. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Και εσένα η λήψη σου, ας πούμε, δεν είναι τόσο καλές η ίδια λήψη που είναι και ο συνάδελφός σου. Οπότε χρησιμοποιούν το καλύτερο από σένα και το καλύτερο από τον άλλον. Αυτό που πήγαν ξαναπήγαινε ή γιατί το ξέχασε, γιατί πήγε πίσω ή που απάνω πιο νερό. Ναι, ναι. Απλά κάνουμε εκείνη την ώρα, κρατάμε τις λήψεις και απλά τις μοντάζουμε, τις κολλάμε στο μοντάζ. Αυτό γίνεται. Και είναι σε τέτοιο βαθμό, είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που συμβαίνει. Και είναι καθοριστικό και για το μετέπειτα. Ποια χώρα το κάνει αυτό, ποιο κράτος το πρώτο. Στην Αμερική. Είναι μια σειρά, το Mindhunter, που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη. Έχει γίνει έτσι ένας πανικός και γι' αυτό το λόγο και γιατί είναι μια σειρά που έχει συζητηθεί, ας πούμε, πάρα πολύ. Και είδες που δέσαμε την Αμερική που εσύ έχεις ζήσει και έχεις διακριθεί πάρα πολύ σε αγώνες με την Αμερική και με το Mindhunter. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Μαρία Κατσουλέγη, σε ευχαριστώ. Σας αποδεσμεύω γιατί ετοιμάζετε τα θέματα της επόμενης εβδομάδας. Σίλια, κλείνουμε με το δικό σου βίντεο. Πάμε να δούμε το Mindhunter και όλο αυτό που μας προείπα από την 7η τέχνη Σίλια Κατραλή και επιστρέφω με Άντα Λεούση για τα ζώδια και με τον κόσμο των ζώων και τον καλεσμένο μου, γιατί οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τον κύριο και πρωταρχικό λόγο σε αυτήν την εκπομπή. Μείνετε κοντά.
Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι Γιώκα μου, πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά εγώ. Να τρέξεις να πάρεις αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμηνο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίμηνο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίμηνο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Στην παρέα μας η τρίτη συνεργάτη μου για σήμερα, δηλαδή σήμερα με τρεις συνεργάτες και δύο καλεσμένους. Τύφλα να έχει η κάθε εκπομπή. Άντα Λεούση εδώ κοντά μας, όπως κάθε Δευτέρα σε αυτή την εκπομπή, με τα ζώδια της εβδομάδας. Βέβαια, δύο Δευτέρες μου ήσουν λίγο αρρωστούλα και ο κόσμος ανησύχησε και αγχώθηκε. Αλλά να σου πω κάτι. Τελικά, έτσι μία φορά το χρόνο, όταν περνάμε μία φορά, όχι παραπάνω. Όταν αρρωσταίνουμε, επειδή φεύγουν όλες οι τοξίνες, φεύγει όλο αυτό, ξέρεις, το μικρόβιο που λέμε που παλεύει μέσα μας, πιστεύω ότι οι άνθρωποι μετά, όταν φύγει το κρύωμα κτλ., ανανεωνόμαστε και ρε παιδί μου, σαν να. Εσύ είσαι πιο λαμπερή, πιο τέτοιο καλέ. Δεν πιστεύω να έκανες τίποτα και να μου λέγες ότι ήσουν άρρωστη. Όχι ακόμα. Να ήσουν σε τίποτα Άλπης και τέτοια χιονοδρομικά από τώρα. Όχι. Α, λέω. Τα ζώδια αυτή την εβδομάδα θα είναι καλά. Είναι πολύ καλά, ναι. Ωραία. Καλά, γιατί έχω και τον καλεσμένο μου και θέλει να δει. Γιατί και τα ζωάκια μας. Στέλιος Καράμπελας εδώ κοντά μας, ο κόσμος των ζώων προσωποποιημένος κανονικότατα. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και στην οίκαια αλλά και στο εργάλεο το νέο μας κατάστημα, που όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με τον κόσμο των ζώων. Εξού και ο τίτλος. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε μόνο με τα σκυλάκια, μόνο με τα γατάκια, μόνο με τα καναρίνια. Μόνο με τις αύρες. Αύρες υπάρχουν πολλές βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι ασχολούμαστε με τα πάντα. τι ζώδιο είσαι? Τοξότης. Τοξότης. Για να έλεγξε λίγο και τοξότης, να πούμε λίγο πιο πολλά, μια και είναι και καλεσμένος. Ο Στέλιος ο Καράμπελας από τον κόσμο των ζώων, που πριν από λίγο καιρό είχαμε επισκεφτεί το νέο κατάστημα, το οποίο είναι στο Εγάλεο, και είχαμε δείξει με την αποκλειστική γκρούμερ μας, σε λίγο θα κουρεύει και εμένα, έτσι όπως πάει, την Ξανθήπη, το πώς κουρεύουμε και χτενίζουμε ένα σκυλάκι κτλ. Και τι πρέπει να προσέξουμε. Θεωρώ όμως, όπως έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι η διατροφή γενικότερα στον άνθρωπο είναι το 80% του αποτελέσματος του κορμιού μας, του σώματός μας, της ευεξίας και της υγείας μας. Με τον διατροφολόγο που είχαμε κοντά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι και στα ζώα η διατροφή, η τροφή που επιλέγουμε για ένα ζωάκι, όποιο και αν είναι αυτό, ό,τι ηλικίας, ό,τι ράτσας, ακόμα και το αδέσποτο από το δρόμο, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Και πολλοί κόσμος, θα ξεκινήσουμε έτσι από τους μικρούς μας φίλους για τα γατάκια και για τα σκυλιά, που είναι η μεγαλύτερη γκάμα, ας πούμε, ζώων που έχουμε στα σπίτια, κατοικίδια που λέμε, νομίζω ότι έχουν την απορία, παίρνω καλή τροφή, μου χάνει πολύ τρίχωμα. Μια φίλη μου έχανε τρίχωμα και λέει, μου είχε πει Ξανθήπη, άλλαξε του την τροφή καλύτερα, ίσως να του φταίει η τροφή της, είχε πει, αλλάξαν την τροφή, σταμάτησε η πτώση. Δεν ήταν καλή η αφόδευσή του, έφταιγε η τροφή και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να πούμε πώς και οι συμβουλές που δίνεις εσύ και το έμπειρο προσωπικό που έχεις και στα δύο καταστήματα, πώς επιλέγουμε μία τροφή. Έχει να κάνει με τη ράτσα, με την ηλικία, με το σκυλί, με τι έχει να κάνει? Πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάμε το σκυλί αν μπορεί να ενεργηθεί, να βγει έξω από το σπίτι, να κάψει την ενέργεια που έχει, ώστε η πρωτεΐνη που του δίνει μία τροφή να μπορεί να την ελέγξει ο οργανισμός. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ταΐζουμε ένα σκυλί το οποίο είναι 2-3 κιλά, μία τροφή με πάρα πολύ μεγάλη πρωτεΐνη, γιατί δεν έχει και κάπου ένα χώρο να ασχοληθεί, να ενεργηθεί. Οπότε όλη αυτή η πρωτεΐνη υπάρχει, κάθεται κάπου και δεν μπορεί ο σκύλος να την αφομοιώσει. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα παχαίνει. Πρώτα απ' όλα παχαίνει. Αλλά όμως δεν κάνει και καλό στην υγεία του. Δεν κάνει καλό στην υγεία του και μπορεί η τροφή να είναι μία από τις καλύτερες.
Πρέπει να επιλέγουμε δηλαδή το μέγεθος του σκύλου, το πόση ώρα έχουμε με το σκύλο να βγούμε βόλτα, πολύ το σημαντικό. Τι άσκηση κάνει ο σκύλος και από εκεί πέρα την ηλικία, αν έχει στηρωθεί, αν είναι κουτάβι, αν είναι μικρό σκύλο. Για τα στηρωμένα ζωάκια νομίζω ότι υπάρχουν οι light. Εσύ έχει σκυλάκι, δεν έχει. Εγώ έχω μία γιαγιά 17 χρονών. Τέλεια. Ναι, εντάξει, τώρα πια αυτή, ό,τι και να τη δώσει, κάποια στιγμή θα φύγει. Θέλει ιδιαίτερη. Δηλαδή εννοώ ότι ό,τι και τροφή να είναι, η γιαγιά. Θέλει και αυτή ιδιαίτερη. Γιατί... Ναι, γιατί είναι μεγάλη. Είναι και μεγάλη. Είναι και τα δοντάκια του. Για χρόνια τη χειρούργησα κιόλα. Σκάλαμε 7 όγκου. Όλα αυτά είναι παλέμαχοι. Μου λένε δηλαδή, μου είπε ο γιατρό ότι έχει πολύ καλή καρδιά. Ναι. Μα η καρδιά είναι το βασικό στα. Ναι. Και όλο αυτό, ας πούμε, μέχρι τώρα έτρωγε ξηρά τροφή. Έτρωγε ξηρά τροφή. Τώρα, βέβαια, μου έχει δώσει τη Skills, νομίζω, είναι μια συγκεκριμένη. Από εδώ και πέρα. Μια ειδική τροφή. Ναι, μια ειδική τροφή. Και γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, είναι μεγάλη. Τα δόντια τα έχουμε όλα, βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό που λέει είναι ότι εκεί πρέπει να σταθούμε στην ξηρά τροφή. Ότι η ξηρά τροφή βοηθάει τα δόντια. Mm-hmm. Γιατί τρίβονται τα δόντια. Σαφώς. Δεν μένουν υπολείμματα τροφίμων όπως είναι κονσέρβες ή μαγειρευτό. Οπότε ο σκύλος όσο έχει δόντια, τόσο μπορεί και ζει και, μπορεί και τρώει. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε στην ξηρά τροφή και όχι να πάμε σε άλλα υποπροϊόντα. Επιλέγουμε λοιπόν μια ξηρά τροφή. Ωραία. Επιλέγουμε αυτή ανάλογα με το αν ο σκύλος μας πάει βόλτα, με το αν είναι καθιστική η ζωή του και όλη μέρα είναι σε ένα κρεβάτι, με το αν παίζει, με το αν περπατάει και όλα αυτά. Όλα αυτά. Η ξηρά τροφή που επιλέγουμε πρέπει να αλλάζεται εν ελθέτω χρόνο. Μπορώ, εγώ έχω 3 χρόνια τον κούκι. Ωραία. 3 χρόνια δεν του έχω αλλάξει τροφή. Ωραία. Ίσως γιατί την έχει μάθει, ίσως γιατί με βολεύει, γιατί την ξέρει. Πρέπει όμως να αλλάξω λίγο την τροφή του, γιατί το ίδιο και το ίδιο πράγμα όπως και στον άνθρωπο ή στα ζώα δεν είναι το ίδιο. Δεν γίνεται να υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια, γιατί βαριέται και ο ίδιος πιθανόν. Κουράζει, ναι. Το σκυλί όμως, επειδή έχει μάθει να δεσμεύει την πρωτεΐνη, την τροφή αυτή που παίρνετε αυτή τη στιγμή, την έχει συνηθίσει ο οργανισμός. Μπορούμε να την αλλάζουμε, λένε, ανά 6 μήνες. Αλλά στην ίδια είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Ποιότητα. Δεν μπορούμε το σκυλί να έχει μάθει να τρώει μία τροφή η οποία έχει πρωτεΐνη 28% και να το πάμε σε μια τροφή του χύμα ή μια τροφή με άλλη γεύση, με άλλο προϊόν δηλαδή, με άλλη πηγή πρωτεΐνης από το κοτόπουλο στο μοσχάρι, στο σολομό, θα το δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα εντερικό. Οπότε και η αλλαγή της τροφής πρέπει να γίνεται σταδιακά. Δηλαδή τροφή από κοτόπουλο, να γυρίσει ξανά στο κοτόπουλο, σε άλλη εταιρεία ας πούμε, αλλά να πάει σταδιακά με μίξη της τροφής μέχρι να φτάσει ο οργανισμός να την αφομοιώνει την καινούργια τροφή. Καλύτερα. Είπαμε ότι όταν μάθεις το κοτόπουλο, που το τρώνε όλα τα σκυλιά, νομίζω το 90%, ναι. Καλό είναι να μην πάμε σε μοσχάρι ή, εν πάση περιπτώσει, και σε ψάρι. Ναι. Η τροφή όμως με το ψάρι λέει ότι βοηθάει κυρίως τα μακρύτριχα, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό για το τρίχωμά τους. Πρέπει μέσα στη διατροφή του, όπως ένας άνθρωπος σου λέει ότι μέσα στη εβδομάδα πρέπει να φας και το ψάρι σου και τη σαλάτα σου και το κρέας σου. Πρέπει μία φορά τη εβδομάδα στην ίδια εταιρεία. Να του βάζουμε κάτι μία φορά το μήνα ή μία φορά το δίμηνο, δεν ξέρω εγώ. Έχουν. Το ψάρι πρέπει. Ναι, και αυτό έχουν βγάλει συμπληρώματα όπου μπορεί να ταΐζουμε κοτόπουλο, αλλά να βάζουμε λάδι σολομού. Είναι ένα συμπλήρωμα πάνω στην τροφή ή το δίνουμε κατευθείαν στο στόμα του σκύλου, όπου βοηθάει στο τρίχωμα, βοηθάει στην υγεία γενικώ του σκύλου το ψάρι. Οπότε και αλλάζουμε τη γεύση για λίγο και τον βοηθάμε για να μην μαδάει και να μην έχουμε όλη αυτή την πτώση. Που από τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες δηλαδή γίνεται αυτό και ο σκύλος παραμένει εκεί που θέλουμε και δεν το αλλάζουμε και την τροφή κατευθείαν. Μάλιστα. Του δίνουμε ας πούμε το συμπλήρωμα. Η ξηρά τροφή βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η αφόδευσή τους στα ζωάκια να είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και να είναι και εύκολα αφαιρήσιμη από το δρόμο και να μαζεύεται πολύ εύκολα κτλ. Λένε ότι όταν το σκυλί, ας πούμε, τρώει μαγειρεμένο φαγητό, ακόμα και όταν εγώ το μαγειρεύω κοτόπουλο. Ωραία. Ή όταν τρώει κονσερβοποιημένο προϊόν, ότι η αφόδευσή του δεν είναι τόσο σκληρή, τόσο στιβαρή, καταλαβαίνεις. Όμως, από την άλλη, πολλές έρευνες, και διαβάζω κάποιους γιατρούς που μιλάνε και από το εξωτερικό, η νέα μόδα το από εταιρείες το έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό, όχι αυτό που μαγειρεύω εγώ, είναι, λένε, πολύ καλύτερο, πολύ πιο αφομοιώσιμο και πολύ πιο αποτελεσματικό. Εγώ δεν το δοκίμασα ποτέ. Γενικότερα αυτό το να το ανοίγω στο ψυγείο για 5 μέρες με ημερομηνία λήξης, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγονται αυτές τις τροφές, δεν μου κάνει μόνο που το βλέπω. Γενικά την κονσέρβα εμένα μόνο αυτό που βλέπω, είναι σαν να βλέπω ένα λιπιασμένο φαγητό. Ναι. Και δεν μου αρέσει για το ζώο μου. Η άποψη του ειδικού και εσύ που τόσα χρόνια δίνει συμβουλές σου, ποια είναι? Δεν προτιμώ και δεν συμβουλεύω κανέναν μέσα στο μαγαζί μου τουλάχιστον να πάει σε κονσέρβα.
Μόνο αν υπάρχει μια περίπτωση όπως. Ενώ έχεις από όλες τις εταιρείες κονσέρβα. Και βέβαια, μας προείπε ότι είναι μεγάλης ηλικίας, μπορεί τα δοντάκια να μην είναι όλα, μπορεί να το μασάει πιο εύκολα, δεν μπορεί ένα σκυλί 17 χρονών να μασάει μια ξηρά τροφή. Ναι, είναι λίγο δύσκολο για τον οργανισμό. Πιο πολύ πάπι, έχει λίγο περίεργο στο μάχη, ναι. Είναι λίγο αυτό το που περνάμε όλοι όταν είμαστε στην ηλικία αυτή. Οπότε τι γίνεται. Υπάρχουν τροφές και κονσέρβες που είναι καλές. Όταν λέμε καλές, είναι υποδιέρεσες από την ξηρά τροφή, αλλά είναι καλές σε ποιότητα. Αυτές όμως οι κονσέρβες δεν αντέχουν πάνω από 24 ώρες στο ψυγείο. Οι υπόλοιπες, οι οποίες μέσα έχουν συντηρητικά για να κρατιούνται στο ψυγείο, είναι ένα προϊόν το οποίο το δίνουμε στο σκυλί αναγκαστικά, γιατί ίσως έτσι το μάθαμε από μικρό, γιατί δεν πήγαμε να ρωτήσουμε, να γνωρίσουμε, επειδή μας το λέγανε οι παλιοί ότι ναι, εμείς τα ζήσαμε αυτά και ζούσαν τα σκυλιά μας. Ναι, αλλά όλο αυτό λείπει κάτι. Uh-huh. Λείπουν μέταλλα, εχνοστοιχεία και δεν είναι σωστή ισορροπημένη τροφή για ένα ζώο. Οπότε λέμε ότι μαζί με την ξηρά τροφή, αν το σκυλί δεν την τρώει, χρησιμοποιήστε λίγο από την κονσέρβα σας, να δώσουμε μια γεύση και μετά σιγά σιγά να την κόβουμε και αυτήν για να γυρνάμε στην ξηρά τροφή. Σε αντίθεση όμως με τις γάτες, που το 90% των σπιτιών ακριβώς που έχουν γάτα έχουν κονσερβούλες. Ναι. Σπάνια θα δεις γάτα με ξηρά τροφή. Δεν ξέρω και αν υπάρχει. Εγώ στη γάτα μου πάντα κονσέρβα έδινα. Γιατί όμως η γάτα, ενώ και αυτή έχει τα δοντάκια, δεν μπορεί να μεγαλώσει μόνο με ξηρά τροφή. Και απαραίτητα θέλει την κονσέρβα της. Η γάτα. Και μάλιστα είναι και λίγο πιο πολτοποιημένη. Μπράβο. Δεν είναι με κομματάκια. Είναι μους, είναι πατέ. Η γάτα αφομοιώνει πάρα πολύ γρήγορα την τροφή, έτσι. Οπότε γίνεται πολύ πιο γρήγορα η εφόδευση. Στη γάτα έχουμε δει ότι οι περισσότεροι που παίρνουν ξηρά τροφή είναι είτε για τα δέσποτα που ταΐζουν, που δεν μπορούν να ανοίξουν κονσέρβες και να φάει μόνο μία ή δύο. Ταΐζουν όλοι, είναι 5-6 γάτα στον δρόμο και ταΐζουμε όλους μαζί με την ξηρά. Και η περισσότερη κίνηση της ξηράς είναι στηρωμένη. Άρα, για στηρωμένα γατιά, δηλαδή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μία γάτα, ας πούμε, όταν έχουμε στο σπίτι, δεν έχει το πρόβλημα της αφόδευσης. Ναι, γιατί πάει στη λεκάνη της, στην άμμο της, δεν έχει πρόβλημα, τα σκεπάζει μόνη της, δηλαδή είναι λίγο πιο αυτόνομη από το σκύλο. Ναι. Η διαδικασία. Και η κονσέρβα της γάτας έχει φτιαχτεί καλύτερα από την κονσέρβα του σκύλου. Δηλαδή, γιατί αυτό? Γιατί. Η γάτα είναι πολύ. Αυτό σημαίνει ότι είναι και πιο ακριβή γενικά, άμα συγκρίνει. Ναι, είναι πολύ πιο λίγα γραμμάρια από το σκύλο και φτάνει στο σημείο δηλαδή, του σκύλου να είναι 400 γραμμάρια κονσέρβα και τη γάτα να είναι 85 γραμμάρια και να έχουν ίδια τιμή. Μάλιστα. Η γάτα είναι πολύ περίεργη στο φαγητό της. Αν συνηθίσει να τρώει κονσέρβα, δεν θα γυρίσει ποτέ σχεδόν, λέμε, στην ξηρά τροφή. Πολύ δύσκολο. Της αρέσει, αλλά η γάτα επειδή είναι στο σπίτι τώρα πια, δεν είναι αδέσποτη ή και ακόμα και η αδέσποτη δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο να ενεργηθεί μέσα στο σπίτι. Βλέπουμε όταν μεγαλώσει, όταν είναι μωρό, όταν φτάσει να ενηλικιωθεί, είναι σαν ένα καναπέ. Λίγο στην κουζίνα, λίγο να βγει έξω να κάνει την καθαρσία της. Δεν έχει να κάψει πολύ ενέργεια. Ο κόσμος δυστυχώς που έχει μια γάτα περνάει και καλύτερα στο θέμα ότι δεν θα βγω και βόλτα. Δεν έχω να κάνω και κάτι. Εδώ μέσα στο σπίτι θα παίξουμε λίγο και μετά να χουζουρέψουμε μαζί. Οπότε η κονσέρβα διευκολύνει την κατάσταση. Η γάτα με 85 γραμμάρια ζει περίπου μία μισή μέρα τροφής. Το κακό είναι ότι δίνουν συνέχεια κονσέρβες και η γάτα παχαίνει. Το πάχος ειδικά της γάτας δεν κάνουμε μια δίαιτα και λέμε ότι χάσαμε. Ναι. Το ζώο παραμένει ας πούμε από 3 κιλά που πρέπει να είναι, έχει φτάσει στα 6 και συνέχεια ανεβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί ξέρεις, ο κόσμος των ζώων, όπως είναι και το δικό σας κατάστημα, έχει πάρα πολλά ζώα, έχει πάρα πολλές κατηγορίες, έχει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα έτσι περιοριστήκαμε λίγο σε αυτά, αλλά θα μας ξανάρθετε τώρα που το μάθατε, εδώ θα είστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε για τις τροφές. Με τι μπορούμε ημερησίως να συμπληρώνουμε το διατροφολόγιο μιας γάτας, πετ και ενός σκύλου. Τι θα έπρεπε απαραίτητα να μην λείπει, που να βοηθάει στην καθημερινή του ενασχόληση, διατροφή, υγεία, ευεξία. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ μέρα, μπορεί φαΐ να μην του δώσω, αλλά το ειδικό, αν το θέλεις, ζαχαρωτό του, πώς το λέτε, το γλυκισμά το του, την λιχουδιά του, τα δοντάκια του, θα του το δώσω και το θεωρώ πάρα πολύ, πώς να το πω, ιδανικό για την καθαριότητα του στόματος του ζώου. Σωστά. Πιο ιδανικό και από την τροφή μπορώ να σου πω πολλές φορές. Ναι. Τι γίνεται. Οι λιχουδιές που λέμε. Όταν ταΐζουμε. Ναι, είναι ο επενός.
όταν ταΐζουμε κάτι σωστό, δεν μπορώ να αναφέρω εταιρεία, αλλά είναι κάτι σωστό, το οποίο είναι ένα προϊόν, το τα έχει όλα μέσα, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από θέμα τροφής. Η λιχουδιά τη δίνουμε για να επιβραβεύσουμε το ζώο μας, ότι είχε καλή συμπεριφορά, ότι όσο λείπαμε ήταν μια χαρά, δεν είχαμε προβλήματα από γειτόνους και όλα αυτά. Απ' την άλλη το επιβραβεύουμε το ότι θέλουμε εκείνη τη στιγμή να χαρούμε με το σκύλο μας και θέλουμε να του δώσουμε κάτι, ώστε και αυτό να μας βγάλει τη θετικότητα και όλο αυτό που έρχεται από μέσα του, να μας δείξει αυτός ότι περνάει καλά μαζί μας. Σωστά. Απ' την άλλη, όταν δεν τρέφεται σωστά, θα πρέπει να αναγκαστούμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής. Όπως παίρνουμε και εμείς. Όταν δεν τρέφουμε σωστά, όταν δεν προλαβαίνουμε να φάμε και το οτιδήποτε. Πόσες φορές την ημέρα πρέπει να τρώει ένα ζώο? Μπορεί να τρώει από 3 φορές την ημέρα και μπορεί να φάει και μία φορά την ημέρα όλο το γεύμα του. Γι' αυτό και το χωρίζουμε σε δόσεις. Το σκυλί και το παιδί είναι αυτό που ακριβώς, λέμε. Ναι. Έχω ακούσει σε μεγάλο ποσοστό τη δικιά μου, λόγω και λόγω ηλικία, αλλά και γενικά. Είναι έχω σε μικρά μπολάκια, είναι και ένα μικρό. Η τροφή πρέπει να δίνεται αναλόγως με τα κιλά. Από πίσω κάθε τροφή γράφει ότι ανάλογα με την περιεκτικότητα της τροφής. Ναι, ακριβώς, για τόσα κιλά σκυλί πρέπει να τρώγεται τόση ποσότητα. Στέλιο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θέλω να πούμε καταρχήν πού βρίσκουμε τον κόσμο των ζώων από το πρωί μέχρι το βράδυ με οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος, ακόμα και για τα πιο ιδιαίτερα και τα πιο περίεργα ζώα, είτε είναι αυτό τροφή, είτε είναι συμβουλές, είτε είναι φαρμακευτική αγωγή, γιατί έχετε και φαρμακείο μέσα στα καταστήματα. Το πρώτο κατάστημα είναι λοιπόν το πρώτο αυτό που λέμε ο Μπαμπάς, είναι στην Νίκαια. Είναι στην Νίκαια εδώ και 12 χρόνια. Είναι Λιοπόλεως και Μούγλων 5. Okay. Είμαστε από τις 8.30 έως και 9 όλη μέρα, όλο το προσωπικό, να μπορούμε να βοηθήσουμε, να εξυπηρετήσουμε, να διαβάζουμε συνταγές γιατρών, να τους λέμε το πώς τις δίνουν. Οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν, σηκώνουμε το τηλέφωνο και απαντάμε, βέβαια. Για ποιο λόγο να μην αλλάξω τροφή, να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι όλο αυτό που περνάει το καταλαβαίνουμε και ότι πρέπει να τους... μαθαίνουμε συνέχεια και αυτά που μαθαίνουμε εμείς από τις εταιρείες ή από αυτά που τα σεμινάρια που περνάμε. Και ότι είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκυλί σου χαρούμενο και να έχει υγεία. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο κατάστημα, είναι στο Εγάλαιο εδώ και ένα μήνα περίπου. Είναι Θιβών 384. Εκεί πάλι με κτηνιατρικό φαρμακείο. Βλέπουμε ότι χρειάζεται... Και χρειαζόταν ένα μαγαζί τέτοιο στο Εγάλαιο, γιατί δίνει πάλι τις παροχές του, πάλι τις ενημερώσεις του και ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει και από εκεί. Κάθε μέρα 8.30 με 9 και Σάββατο 9 με 6. Τέλεια. Δεν φεύγεις από κοντά μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παραμένουμε όλοι. Δεν μιλάει κανείς στο τελευταίο μέρος, γιατί πρέπει να τρέξω και να ακούσω τα ζώδια της εβδομάδας. Μείνετε κοντά μας, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, αναιμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Ο Στέλιος Καράμπελας από τον κόσμο των ζώων παραμένει εδώ κοντά μας. Γιατί το ξέρεις ότι και τα ζώα έχουν οροσκόπιο και το ζώδιό τους. Εμένα είναι Παρθένος πάντως. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι είναι της τάξης, δηλαδή ότι κάνει δουλειές και τα λοιπά και τέτοιες σουγκαρίες, σκουπίζει και είναι κυρία. Εμένα πάλι άμα... Εμένα δεν ξέρω τι ζώδιο μπορεί να είναι, αλλά πάντως αν πάρω από μένα, είναι εγώ και με Παρθένο. Πόσο χρονών είναι? Είναι 3 χρονών. Εντάξει, είναι... Πριν 3 χρόνια, πότε, περίπου μήνα, ξέρεις? Ναι, το πήρε. Τον Ιανουάριο. Ιανουάριο ή εγώ καιρός είναι? Εγώ δεν θα έπαιρνα ένα ζώο που δεν είναι το ίδιο με το δικό μου ζώδιο, ζωδιακά. Πάμε να δούμε αυτή την εβδομάδα τι μέλη γενέστε. Είναι πολύ καλή αυτή η εβδομάδα. Βάζουμε καταρχάς οργάνωση τα οικονομικά μας. Mm-hmm. Πιο πολύ. Με τη νέα σελήνη πραγματοποιείται στις 18 στο Σκορπιό, τακτοποιούμε επαγγελματικές και οικονομικές εκκρεμότητες. Χωρίς να ξεχάσουμε, βέβαια, να βάλουμε σε τάξη και τα προσωπικά μας. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού, Ταύρος, Σκορπιός, Λέων και Υδροχός.
Και καλό είναι να μπούμε στη διαδικασία να δούμε και λίγο και αυτό το τομέα, λίγο πριν τις γιορτές, γιατί... Γιατί θα τρέχουμε μετά. Είναι λίγο περίεργα. Πάμε στους κρύους μας, λοιπόν. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε τα κοινά που σας ενώνουν με τους φίλους σας. Μην επιστρέφετε σε θέματα του παρελθόντος και καλό είναι να επιμείνετε λίγο σε γεγονότα που σας επιτρέπουν να δείτε καθαρά κάποια πράγματα που σας μπλοκάρουν. Οι Ταύροι, δώστε νέα πνοή στην ερωτική σας ζωή, κάνοντας αυθόρμητες κινήσεις. Ανεβείτε λίγο ψυχολογικά, προετοιμάζοντας ένα όμορφο ραντεβού, είτε με μια νέα γνωριμία, είτε με μια του παρελθόντος. Ξεκινήστε να κάνετε θετικές σκέψεις για να απολαύσετε τα αποτελέσματα των αλλαγών σας. Οι Δίδυμοι, μπείτε στην ουσία των πραγμάτων και μην ασχολείστε με λεπτομέρειες. Επιβάλλεται να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις οικονομικές ενέργειες και λίγο και στις προσωπικές. Καλό είναι να ασχολείτε με τον οικονομικό τομέα λίγο. Μάλιστα. Μοιράστε αρμοδιότητες με συνεργάτες και φίλους και τοποθετήστε σε θέσεις αυτά που σας ταιριάζουν. Και τους καρκίνους. Οι εργασίες που θα κάνετε στο παρασκήνιο θα σας βγάλουν λίγο νικητές στην κατάλληλη στιγμή. Αλλάξτε δρόμο αν έχετε δοθεί σε μια σχέση που οδηγεί σε αδιέξοδο και καλό είναι να ανακαλύψετε λίγο τις προσωπικές σας ανάγκες. Οι Λέοντες. Βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις και κερδίστε αυτά που θέλετε. Μέσα από συναντήσεις θα δείτε σημαντική άνοδο, η οποία στον οικονομικό τομέα θα σας ευνοήσει ιδιαίτερα. Μισό λεπτό και λίγο. Ναι, να την ευνοήσει λιγότερο. Μας έλειπε τις δύο προηγούμενες Δευτέρες, αλλά δεν μπορούσα να λείψει και την Τρίτη, γιατί θα έπεφτε το ζωδιακό σύστημα. Με παίρνατε τηλέφωνο που είναι η άντα, που είναι η άντα. Η Παρθένη μας. Δώστε μια δεύτερη ευκαιρία εκεί που πρέπει. Είτε επαγγελματικό είναι αυτό, είτε προσωπικό κομμάτι. Ανακαλύψτε μεθόδους ανάπτυξης. Γιατί παρόλο που θα υπάρχουν επιτυχίες, θα διαπιστώσετε και ελλείψεις που θα πρέπει να διαλευκάνετε. Μάλιστα, αυτό είναι το θέμα. Η Ζυγή. Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε, προφυλάξτε την υγεία σας περισσότερο από το στρες και από το άγχος. Κάντε έναν απολογισμό ζωής, βγάλτε από πάνω σας καταστάσεις του παρελθόντος και κάντε νέες γνωριμίες και καινούργια ξεκινήματα. Η Σκορπιοί. Να, εσύ δεν είσαι Σκορπιό. Εγώ είμαι Σκορπιό. Α, το Ξώτη, το Ξώτη πριν από μένα. Σκορπιό, είσαι μετά εσύ. Αρχίζει να ξεμπερδεύει λίγο τα, πράγματα. Σας αφήνει να πορευτείτε χωρίς βιασύνες και υπερβολές στις κινήσεις σας. Οι συνεργασίες και οι σχέσεις σας ευνοούνται, ενώ παράλληλα θα έρθετε και πιο κοντά ήδη, με ήδη υπάρχον σύντροφο ή με μια νέα γνωριμία. Ευνοείται καλά. Από την αρχή. Το Ξώτη. Εάν αρχίσετε να νιώθετε έτοιμοι να τα βγάλετε πέρα, θα βρείτε λύσεις σε θέματα του εργασιακού σας χώρου. Θα αυξήσετε τις πιθανότητες για άνοδο των εσόδων σας, ενώ παράλληλα θα μειώσετε σημαντικά έξοδα. Εγώ κεράκι μου, εσύ. Με σύνεση και λογική θα προωθήσετε ό,τι για καιρό καθυστερούσε, είτε στον επαγγελματικό σας τομέα, είτε και στον προσωπικό. Δεν θα πρέπει να επαναπαυτείτε και να βρίσκετε όλα στην τύχη του ή στην ευγή. Δεν το κάνω και ποτέ. Εγώ αλλάζω και την τύχη. Εσύ προσωπικά έχει και Παρθένο, ναι. Οπότε είσαι σταθερό. Η Υδροχόη μας. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί μια σειρά συζητήσεων και επαφών στον επαγγελματικό χώρο. Θα σας κάνουν λίγο να μελαγχολήσετε και να πιεστείτε. Μην σας φοβήσει. Είναι μια δοκιμασία για την επόμενη χρονιά. Ήχθης. Κρατήστε το μέτρο και μην παρασυρθείτε και μπλεχτείτε σε παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Προτιμήστε να βρεθείτε κοντά σε δικούς σας ανθρώπους και να ζητήστε άτομα που σας προσφέρουν βοήθεια. Γενικότερα όμως είναι μια εβδομάδα που γίνονται πολύ νέα πράγματα για τα ζώδια. Γίνονται νέα πράγματα, ευνοείται ο οικονομικός τομέας. Αυτό θέλουμε όλοι, όλη η Ελλάδα αυτό θέλει. Και ειδικά στο σταθερό σταυρό, όπως είπαμε. Οπότε πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Τρέξτε, δουλέψτε για να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, Στέλιο Καράμπελα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά να δώσω στο επιτελείο. Αλία Τσιντόμα, θα είσαι κοντά μας γιατί έχουμε να μιλήσουμε όμως και για τα πτηνά, γιατί και αυτά έχουν μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια. Και ειδικές τροφές και
και πολλά πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Την επόμενη Δευτέρα κοντά μας η Άντα Λεούση με τα ζώδια της επόμενης εβδομάδας. Αύριο εγώ κοντά σας με άλλους συνεργάτες, άλλους καλεσμένους και πολύ ωραία θέματα. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε, στο τέλος της ημέρας, στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης, όλες τις εκπομπές στον ιστότοπό μας, γιατί εκεί πέρα μπορείς να δεις και να ξαναδείς όσες φορές θέλεις, ό,τι έχασες ή ό,τι θέλεις να ξαναδείς, γιατί σου άρεσε πολύ. Φιλιά πολλά, γεια σας.